Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δήμαρχε, σε πρώτη φάση να δούμε λίγο την επανεκκίνηση, μετά την επανεκκίνηση, πέρα από την εστίαση, να δούμε πώς θα γίνει και αυτή η επανεκκίνηση στον τουριστικό κλάδο, στα τουριστικά καταλήματα, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα ένα μούδιασμα στην αγορά, όχι μόνο στην Καβάλα, στη Θάσο, στον Έστω ή στο Παγκαίο, στην ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ποια είναι η εικόνα προς στιγμήν και στις παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές του Δήμου Παγκαίου? Καταρχήν να σας συγχαρώ, κύριε Κομινέ, για την δυνατότητα που δίνετε σε όλους τους θεατές να γνωρίσουν την πραγματική εικόνα της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Παγκαίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μέσω του ρεπορτάζ, του αξιόπιστου ρεπορτάζ που κάνετε. Και παράλληλα να δώσετε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και εμείς με τους τηλεθεατές σας, με τους πολίτες μας, με τους δημότες του Δήμου Παγκαίου και όχι μόνο, αλλά και τους τόσους τουρίστες που περιμένουμε τη θερινή περίοδο. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτή, εκτός από τα καιρικά φαινόμενα, που, τα οποία να θεωρηθούν ότι είναι ένας αναστατικός παράγοντας, πρόσχερος όμως. Από εκεί και πέρα μπορώ να βεβαιώσω ότι τουλάχιστον στο Παγκαίο γίνεται μια, αυτή την περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη πάρα πολλές εργασίες, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα πολλοί από τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες του κλάδου, κυρίως του τουρισμού. Πράγμα το οποίο κάνει όλους εμάς που θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι ένας πυλώνας νευραλγικός για την ανάπτυξη του τόπου μας και ιδιαίτερα του Δήμου μας, να μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για αυτή την θερινή περίοδο. Και γι' αυτό μπορώ να βεβαιώσω απόλυτα προς τους επαγγελματίες αλλά και στους ενδυνάμει επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής μας και τους συνδημότες μας ότι ο Δήμος είναι έτοιμος για να υποδεχθεί τον τουρισμό που θεωρώ αυτόν τον ίδιον σε ποσότητα, σε αριθμό όλων, αλλά και σε ποιότητα και γεωγραφική ιδιότητα που είχε μέχρι τώρα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή κάτι κατά την περίοδο του καλοκαιριού? Δηλαδή το τουριστικό φορτίο θεωρείτε ότι στο Δήμο Παγκαίου θα είναι το ίδιο με προηγούμενες χρονιές, απλά ίσως έρθει αργότερα? Κοιτάξτε, το αργότερα είναι μία παράμετρος που ο κόσμος όντως πραγματικά με αυτή την καραντίνα, με αυτή την μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε όλη αυτή την περίοδο, και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια όλοι μας στον συμπολίτη μας, στον συνάνθρωπό μας, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, πραγματικά για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε. Αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια και το γεγονός της κλεισούρας, θα το πω, της καραντίνας, θα οθήσει τους συμπολίτες μας να ψάξουν μία διέξοδο κυρίως προς την παραλία. Ήδη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κομινέ, μπορώ να πω ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες στο Παγκαίο. Κυρίως αφορούσαν επισκέπτες που έχουν δεύτερη κατοικία στο Παγκαίο. Ναι. Και αυτό φάνηκε από την αύξηση των απορριμμάτων, την ζήτηση του νερού, αλλά και πάρα πολλά ογκώδη και κλαδέματα κλπ. Που είδαμε όλοι οι άνθρωποι και κάνανε στις εξοχικές τους κατοικίες. Άρα ο κόσμος ψάχνει αυτή την διέξοδο και θεωρώ ότι με την πρώτη ευκαιρία, καθώς θα κλείσουν τα σχολεία, πάνε βέβαια φέτος λίγο πίσω, καθώς θα κλείσουν τα σχολεία, θα βρουν αυτή την διέξοδό τους, κυρίως προς την παραλία. Και μπορώ, αν θέλετε, να... Καλά, όλοι γνωρίζουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι το καλοκαίρι των Ελλήνων ξεκινάει αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων, έτσι? Ναι, αλλά και βέβαια τώρα είναι σε ετοιμασίες και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών, κυρίως της δεύτερης κατοικίας, που είναι πολλές αυτές που έχουμε στο Παγκαίο, γιατί αυτός είναι ο τουρισμός, κατά την εκτίμησή μου, που ξεπερνά το 70% των ανθρώπων που επισκέπτονται την περιοχή μας. Και βέβαια είναι και επισκέπτες καλοί, είναι τουρίστες καλοί, όχι μόνο ως ποιότητα, αλλά και ως οικονομικά, αν βάλουμε κάποια κριτήρια, θεωρούνται από τους επισκέπτες κυρίως ο οδικός τουρισμός που έχουμε στην περιοχή μας, την ελληνική αγορά. Και βέβαια και σε μια λογική κυκλικής οικονομίας τονώνεται και η ευρύτερη περιφέρεια, η νομή, οι πρωτεύουσες των νομών, Σέρες, Δράμα, Καβάλα και η Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ κοντινές για εμάς πόλεις, πρωτεύουσες νομών, που και ενισχύουμε εμείς την αγορά τους, πρωτίστως βέβαια βλέποντας
την πόλη της Καβάλας, αλλά και την Ελευθερούπολη και την εμείς την αγορά του Παγκαίου, αλλά και αντιστρόφως οι ίδιοι οι επισκέπτες αυτοί πονώνουν την αγορά του Παγκαίου. Οπότε στην λογική αυτή της κυκλικής οικονομίας θεωρώ ότι θα έχουμε μια επισκεπτισμότητα στην περιοχή ιδιαίτερα καλή. Μάλιστα, ακούγεστε λοιπόν αισιόδοξος, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Από την άλλη... Αν έχουμε χρόνο εκεί, να πω ότι αυτό δεν είναι μια υπόθεση η οποία πηγάζει από δεδομένα τα οποία είναι των τελευταίων ημερών. Είναι μια μελετημένη δουλειά, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παραμέτρους οι οποίες δεν έχουν να κάνουν τόσο με υγειονομικά κριτήρια, που εκεί στην λογική της υγειονομικής κρίσης δεν μπορούμε να προβλέψουμε πράγματα, αλλά είναι βέβαιο ότι λαμβάνοντας κάποιες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή την ποιότητα των επισκεπτών της περιοχής μας, είχαμε την υποχρέωση, γι' αυτό και το κάναμε από νωρίς, το πιστέψαμε και το κάναμε από νωρίς, ώστε αυτή την περίοδο να δηλώνουμε έτοιμοι, διότι καθαρίσαμε το παραλιακό μέτωπο με μεγάλο μηχάνημα τρακτέρ που καθάρισε όλο το παραλιακό μέτωπο, κυρίως εκεί που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης κλπ. Η καθαριότητα έχει εμπλουτιστεί και με ιδιώτη, παίρνοντας κάποια μηχανήματα εξτρά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Έχει έρθει η 3K, οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται, και βέβαια έχουμε προχωρήσει και σε σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον τόσο μεγάλο γεωγραφικά δήμο μας, ώστε να λέμε ότι αυτή την περίοδο και όσον αφορά και το πράσινο είμαστε πάρα πολύ καλά και έχουμε ένα καθαρό δήμο για να δεχτούμε τους επισκέπτες μας, αλλά να προσφέρουμε και υπηρεσίες αυτές που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και στους μόνιμους δημότες μας. Άρα το προβλέψαμε από νωρίς, το πιστέψαμε πραγματικά, και εγώ προσωπικά το πίστευα και το εννοώ τώρα, και το θέλω και το πιστεύω, και θα γίνει, θα έχουμε τουρισμό, θα τονωθεί η αγορά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε υπηρεσίες. Υπηρεσίες κυρίως ανταποδοτικές. Η ίδρυψή μας ποιοτικά πάρα πολύ καλό νερό, και έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες ώστε να έχουμε και σε ποσότητα πλήρη επάρκεια σε όλη τη θερινή περίοδο, με όσο κόσμο και να έρθει στην περιοχή μας, που πραγματικά η αύξηση της επισκεψιμότητας και των τουρισμών και των τουριστών στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χρόνο συν το χρόνο. Θα σας πάω λίγο και στο κομμάτι, στον τομέα της υγείας σε λίγο, αφού πρώτα μου δώσετε μια απάντηση πώς θα διαχειριστείτε γενικότερα τη χρήση του Αιγιαλού με βάση και την ΕΓΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση. Ήδη έχουμε πάρει μια απόφαση την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία έχει γνωριστεί στους περισσότερους συναλλασσόμενους με τον Δήμο, επαγγελματίες. Και την ερχόμενη Δευτέρα συνεδριάζουμε πάλι, και ένα θέμα που συζητούμε είναι πάλι για την χρήση του Αιγιαλού, διότι στο μεσοδιάστημα μετά από την κοινή υπηρετική απόφαση η οποία είχε βγει, έχει ψηφιστεί ένας νόμος από το Υπουργείο Τουρισμού, όπου επέρχονται κάποιες τροποποιήσεις στην ΚΙΑ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε την Δευτέρα το απόγευμα στις 7 η ώρα με νέο Δημοτικό Συμβούλιο να επικαιροποιήσουμε και να αναμορφώσουμε με τα νέα δεδομένα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να παρέχουμε την δυνατότητα στους επαγγελματίες του παραλιακού μετόπου να χρησιμοποιήσουν τον Αιγιαλό. Βέβαια, εκεί πρέπει να τηρηθούν κανόνες. Οι κανόνες για τους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί, κυρίως τα όργανα τα οποία επιβάλλουν και επιβλέπουν τον νόμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατηθούν τα πρωτόκολλα υγιεινής, αυτά που επιβάλλει το Υπουργείο, και από εκεί και πέρα εμείς θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή την πρόθεσή μας πάνω απ' όλα να τους δώσουμε περισσότερο χώρο, ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυτή η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των λουωμένων, ώστε να προβλέπετε την καλύτερη υγειονομική υπηρεσία. Αυτά όσον αφορά τον Αιγιαλό, όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα για τα καταστήματα της εστίασης, τι μέρημνα έχετε λάβει ως Δήμος? Τα τραπεζοκαθίσματα την Δευτέρα αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή να παρέχει την δυνατότητα περισσότερων
των διπλασίων τετραγωνικών μέτρων σε αυτών που έχουν τη δυνατότητα λόγω χώρου να κάνουν χρήση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα σαν δωρεάν το υπόλοιπο 100%. Και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του διπλασίου και χρησιμοποιούν μόνο αυτό που από την άδεια είχαν, από την αρχική τους άδεια, προχωρούμε στην μείωση του τέλους στο 50%, ώστε να τους απαλύνουμε λίγο το κόστος, το οικονομικό και το βάρος αυτό που προκύπτει καθώς θα υπακούν στα νέα υγειονομικά μέτρα. Είναι μια απόφαση την οποία θεωρώ υποχρέωσή μας να λάβουμε φέτος, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στους συμπολίτες μας και να τους παρέχουμε αυτή την οικονομική ελάφρυνση. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί και έχω την υποχρέωση να το πω και αυτό και προς τους υπόλοιπους πολίτες, διότι δίνουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τους επισκέπτες, να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες, όμως κάποιοι από αυτούς τους επιχειρηματίες έχουν και υποχρεώσεις παλαιότερων ετών. Εδώ αξίζει, πρέπει και υποχρεούμε να πω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα σκληροί. Δηλαδή, το γεγονός ότι φέτος θα ελαφρύνουμε κάποιες υπηρεσίες, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ουσιαστικά από την 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου, δεν σημαίνει ότι θα παρέχουμε ανάλογες διευκολύνσεις και για τα προηγούμενα έτη του 19, του 18, όπου εκεί δούλεψαν πραγματικά, εισέπραξαν και δεν απέδωσαν ό,τι έπρεπε να αποδώσουν στο Δήμο. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πρέπει τον κάθε κλάδο να τον στηρίζουμε όταν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη για φέτος ο κλάδος ο συγκεκριμένος των καταστηματαρχών και θα το στηρίξουμε. Μπορεί από ορισμένα, αν χρειαστεί, να πάμε και ακόμη και σε μεγαλύτερες ελαφρύνσεις. Αυτό δεν σημαίνει οι επιχειρήσεις οι οποίες δούλεψαν τα προηγούμενα έτη ότι δεν θα πρέπει να είναι όπως πρέπει απέναντι στις υποχρεώσεις τους, απέναντι στο Δήμο. Όπως πάει ένας παππούς, μια γιαγιά και πληρώνει το νεράκι του, αυτό που χρωστάει στην ίδρυυση ή την αποχέτευσή του, έτσι και οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι, και το λέω απόλυτα ρητά και κατηγορηματικά, να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Κυρίως οι επαγγελματίες, το τονίζω, αυτοί που εργάζονται και απασχολούν κόσμο την θερινή περίοδο. Μπορεί να μην ακούστηκε καλό αυτό ή μπορεί κάποιοι να μην ήθελαν να το ακούσουν, αλλά θα είμαστε σκληροί, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε στα πλαίσια ενός ευνομούμενου Δήμου, ούτως ή άλλως. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τους νόμους και να είμαστε δίκαιοι, απόλυτοι, ειλικρινείς σε όλους τους κλάδους των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Αναφερθήκατε βέβαια και στις παροχές που θα πρέπει να έχει ο επισκέπτης στο Δήμο Παγκαίου. Να σας πάω λοιπόν στον τομέα της υγείας, για τον οποίο τις τελευταίες μέρες έγινε πολλής λόγος με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα τα οποία δεν διέψευσε ακόμη το Υπουργείο Υγείας στην κατηγορία 3. Βέβαια αυτό δεν περιλαμβάνει τον Δήμο Παγκαίου, όμως γίνεται πολλής λόγος στον Δήμο Παγκαίου για την μη στελέχωση του περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου στην παραλία Οφρυνίου. Ένα σημείο αναφοράς, μια περιοχή που όπως γνωρίζετε και εσείς πλέον δεν συγκεντρώνει κόσμο μόνο από την Δράμα και τις Σέρες, αλλά συγκεντρώνει από τα γύρω Βαλκάνια και τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Βεβαίως, τι γίνεται με αυτό? Και έχει και πάρα πολύ ντόπιο πληθυσμό. Σίγουρα. Που με τα υπόλοιπα χωριά, η δημοτική ενότητα Ορφανού, αν μιλάμε κυρίως για την παραλία Οφρυνίου, ξεπερνά τις 5.000 ευρώ το χειμώνα ως μόνιμο πληθυσμό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες του 21ου αιώνα, πρέπει να έχουν παροχές ανάλογες με αυτές των χρημάτων που πληρώνουν στην πολιτεία. Και για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είμαστε αμετακίνητοι στο αίτημά μας και μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβουμε και πέρα από το ψήφισμα το οποίο πρώτος εγώ είχα δημοσιεύσει, αλλά και το ψήφισμα που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσουμε και σε πιο δυναμικές κινήσεις, ώστε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς την πολιτεία ότι είναι απαγορευτικό, είναι απαράδεκτο το ιατρείο, το πολυδύναμο, κατά τα άλλα πολυδύναμο μέσα εισαγωγικά, ιατρείο της παραλίας Οφρυνίου. Ναι. Οι δύο οργανικές θέσεις ιατρών και άλλες δύο νοσοκόμων
και να μην υπάρχει παρά μόνο μία, η τρίτη δηλαδή, αυτή που αρχικά υπήρχε και που μάλιστα από όσο γνωρίζω ανήκει στο ιατρείο της Γαλιψού και από εκεί και πέρα μία γιατρός πηγαίνει σε τέσσερα χωριά για να καλύψει, σε τέσσερις οικισμούς για να καλύψει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Πιέζουμε την πολιτεία, πιέζουμε, απευθυνόμαστε σε όλους τους βουλευτές, τον Υπουργό κλπ. Για να μπορέσει να δοθεί μια λύση, γιατί είναι το ελάχιστο που ζητούν οι συμπολίτες μας την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Το ανάλογο βέβαια πρόβλημα υπάρχει στους οικισμούς του Μυρτοφύτου και στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερών σε κάποιους άλλους οικισμούς και εκεί ζητούμε την εκ νέου στελέχωση, την νέα μάλλον στελέχωση και πιστεύω ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά μας μετά από πιέσεις, γιατί είναι και λογικό. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, κάτι τελευταίο έτσι να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. 26 Μαΐου του 2019, 26 Μαΐου του 2020 πέρασε ένας χρόνος από τότε που οι δημότες του Δήμου Παγκαίου ανανέωσαν με την ψήφο τους την θητεία τους, τη θητεία σας. Αυτό το χρονικό διάστημα του χρόνου που μας πέρασε, τι σημάδευσε περισσότερο την διοίκηση του Δήμου Παγκαίου πέρα από την πρωτόγνωρη διαδικασία στην οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι που ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Πέρα από την πρωτόγνωρη όντως αυτή η διαδικασία του κορονοϊού, εγώ μπορώ να δηλώσω μετά από ένα χρόνο διοίκησης ότι τόσο ικανοποιημένος από τους συνεργάτες μου πάνω απ' όλα, διότι έχουμε παντρέψει την εμπειρία, τη γνώση, τη σοφία των ανθρώπων της προηγούμενης διοίκησης με τα όποια λάθη είχαμε κάνει, μαζί με την ζωντάνια, την όρεξη, το μεράκι, τον ενθουσιασμό των νέων που συμμετέχουν σε αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύνθεση, ομοιογένεια, σύνθεση απόψεων, πολλές φορές αντιδράσεις, αντιθέσεις μεταξύ μας. Και μέσα από όλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε ιδιαίτερα παραγωγικοί σε μια περίοδο πραγματικά κρίσης. Έχουμε μεγάλη ετοιμότητα όσον αφορά τις μελέτες μας και θεωρώ ότι αν με το καλό ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα του Τρίτσι που συζητείτε, καθώς επίσης και από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία έχει ανακοινώσει κατά διαστήματα και ανακοινώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχουμε υποβάλει πολλές προτάσεις, έχουν αξιολογηθεί πολλές από αυτές, είμαι βέβαιος ότι πραγματικά είμαστε σε μια τροχιά ανάπτυξης για τον Δήμο μας. Είμαστε μια αποτελεσματική διοίκηση και αυτό με μετρήσιμα στοιχεία, διότι πριν από λίγο καιρό και μέσα στην καραντίνα που είχαμε χρόνο να κάνουμε μια εκτίμηση, μια αποτίμηση της κατάστασης η οποία αποτυπώθηκε και σε κάποιους πίνακες που δουλέψαμε αυτή την περίοδο της καραντίνας, εγώ και οι συνεργάτες μου, είδαμε ότι τα έργα τα οποία αυτή την περίοδο εκτελούνται στο Παγκαίο, αλλά είναι και όριμα αξιολογημένα πολλά από αυτά, έχουν υποβληθεί στις ανάλογες φορείς προς έγκριση, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για έναν Δήμο με τις δυνατότητες τις δικές μας και πιστεύω ότι όλα αυτά τα έργα, τα οποία άλλα εκτελούνται, άλλα θα εκτελεστούν, άλλα είναι υπό αξιολόγηση, άρα έχουν ενταχθεί και θα συμβασιοποιηθούν, όλα αυτά πραγματικά δίνουν μια παράλληλη ανάπτυξη πολυμέτωποι σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παγκαίου, αλλά και παραμετρική όσον αφορά τους τομείς τους οποίους και τους άξονες στους οποίους απευθυνόμαστε, είτε είναι ίδρυυση, αποχέτευση, βιολογικοί καθαρισμοί, οδοποιίες, έργα ομβρίων, υδάτων και αντιπλημμυράκησης του Δήμου μας. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες πέρα από το ότι λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας μπορούν να δώσουν και ένα διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης στον Δήμο μας, παραδείγματος χάρη ακόμη και το γεωθερμικό πεδίο που πιστεύω ότι στην επόμενη... Ενεργειακά, για τα ενεργειακά θέματα ήταν το επόμενο ερώτημα όσον αφορά την ενέργεια, τι γίνεται. Την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς έχουμε υποβάλει πλήρη φάκελο, θα εγκριθεί και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του έργου, άρα νομίζω έχουμε έναν πολύ καλό βηματισμό, έχουμε μια ορθή περπατησιά θα έλεγα και σε όλα τα επίπεδα, ενεργειακή αναβάθμιση που είπατε,
πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα ενταχθεί και νέο έργο ενεργειακής αναβάθμισης πολλών δημοτικών κτηρίων και σχολείων, και όλα αυτά μαζί στον τομέα της παιδείας που μπορούμε να αναφερθούμε, που και εκεί γίνονται βήματα ενεργειακής αναβάθμισης, που όλα αυτά μαζί πιστεύω ότι δίνουν μια παράπλευρη και παράλληλη ανάπτυξη σε πολλούς άξονες, σε πολλούς τομείς του Δήμου μας. Και μπορώ να δηλώσω μετά από ένα χρόνο ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ακόμη και εγώ προσωπικά, διορθώνοντας πάρα πολλά λάθη, χωρίς κάνοντας την αυτοκριτική μου, χωρίς να λέω ότι δεν κάνουμε λάθη, συνεχίζουμε να κάνουμε και εμείς. Όλοι πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική και να δέχονται λάθη, κριτική, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. Και από τα λάθη μας πιστεύω ότι διορθωνόμαστε. Μπορώ να δηλώσω επίσης ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Σε περιφερειακό επίπεδο επίσης υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα έργα τα οποία προωθούμε εμείς σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και όλα αυτά νομίζω ότι δίνουν έναν ρυθμό ανάπτυξης και όχι στασιμότητας ή λύσης προβλημάτων της καθημερινότητας. Μάλιστα. Που πραγματικά μπορώ να δηλώσω ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια θέματα, κύριε Αναστασιάδη, που ίσως σήμερα... Μ' ακούτε? Σε αυτό το γεγονός που ενός έτους μετά την νίκη μας των εκλογών, θέλω για μια φορά ακόμη να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας που μας δώσαν την ευκαιρία να μοχθήσουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο, που πραγματικά έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει πάρα πολλές περγαμηνές για να αλλάξει πραγματικά την ζωή αυτών των ανθρώπων. Βέβαια, ίσως υπάρχουν και κάποια θέματα που αποτελούν επανοκέφαλο για τη διοίκηση του Δήμου Παγκαίου σήμερα, όπως είναι τα λουτρά ελευθερών και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Είναι ένα θέμα αυτό, το οποίο μπορούμε είναι να μιλάμε. Ναι. Το θέμα πληγώνει πραγματικά, μας πληγώνει πραγματικά. Εγώ πάντα το έλεγα και συνεχίζω να το λέω ότι έγιναν λάθος χειρισμοί από πολλές διοικήσεις της περιφέρειας και πραγματικά το λέω γιατί το έχουμε αποδείξει ότι αν τα λουτρά ελευθερών ήταν στην δικαιοδοσία του Δήμου Παγκαίου, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή θα δούλευαν, θα λειτουργούσαν, θα είχαν αξιοποιηθεί και βέβαια θα είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Διαφωνώ με τον τρόπο που το χειρίστηκαν. Διαφωνώ γιατί, παράδειγμα να σας πω, σε πολύ λίγες ημέρες, μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα λειτουργήσει και θεωρώ ότι θα λειτουργεί υποδειγματικά. Θα είναι ένα από τα καλύτερα κάμπινγκ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα λειτουργούν αυτό της παραλίας Οφρινίου. Με εξαιρετική δουλειά, ποιότητα εργασιών μέσα στον χώρο και πολύ αναβαθμισμένη πολύ αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Θα γίνουν τα εγγένεια γύρω στις 15 Ιουνίου με μια διαδικασία που βάλαμε εμείς κάποιες προϋποθέσεις και για την τεχνικο-οικονομική μελέτη η οποία υποβλήθηκε από τον οποιονδήποτε ήθελε να υποβάλει την πρότασή του, με την παρακολούθηση που έγινε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αλλά και τις ρήτρες τις οποίες έχουμε βάλει στην σύμβασή μας, στην αρχική μας δημοπράτηση του έργου αυτού που είχαμε κάνει. Και ήδη παίρνει σάρκα και οστά και παρόλο το κορονοϊό και τα υπόλοιπα προβλήματα, φέτος το καλοκαίρι θα λειτουργήσει και πραγματικά καλό τους συμπολίτες μας να το υποσχεθούν, γιατί αξίζει τον κόπο η ποιότητα των εργασιών που έχουν γίνει εκεί, αλλά και η προσφορά των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα είναι υποδειγματικές για την περιοχή και ήδη ζητούν πολλοί άνθρωποι να κλείσουν εκεί κάποιες παραμονές, κάποιες διαμονές τους στον χώρο του κάμπι της Παραλίας Οφρινίου. Θέλω να πω και Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Η οποία θα μπορούσε κάτι ανάλογο να γίνει και στα λουτρά ελευθερών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.